Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ με τον Νίκο τον Παντέλη, τον προπονητή της Σαντορίνης, μετά το 3-0 από το Αιγάλεο, στην έδρα του Αιγάλεο, στο Σάββατο Μαύρο Θάλασσα της, coach. Ξέρω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Μια ομάδα που βρισκόταν σε θέση βολής από κάτω σας, δύο θέσεις από κάτω σε θέση βολής. Είχε 11, είχατε 14 και τώρα η ομάδα βρίσκεται μια θέση παρακάτω. Πρέπει να προετοιμαστεί για την αντεπίθεση στο παιχνίδι με τον Ιαλισσό, γιατί είναι η δεύτερη σερίτα μετά από αυτό που έγινε με την Καλυθέα στο 90. Μια γνώμη για το παιχνίδι, πώς το είδες? Την Καλαμάτρη. Την Καλαμάτρη, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι εμείς σήμερα ίσως κάναμε το χειρότερο παιχνίδι την αρχή της περίοδου. Είχαμε ένα καταστροφικό, θα λέγαμε, πεντάλεπτο που δεχτήκαμε δύο πολύ κρύα γκολ. Από εκεί και πέρα, σε μια αντεπίθεση φάμε και ένα τέτοιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο γυρίσαμε κάποια πράγματα, αλλάξαμε την εικόνα, χάσαμε δύο-τρεις κλασικές ευκαιρίες. Όμως, θεωρώ ότι πήραμε αυτό που άξιζαμε. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι άλλο, βρεθήκαμε σε άσχημη μέρα. Από εκεί και πέρα, συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Εμείς θα πρέπει από αύριο να συνταχθούμε και να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Ιώλησο, που είναι πολύ κομβικό για μας. Και θα πρέπει να είναι και μια επιστροφή στις νίκες, τι θεωρητικά είναι το έδρα. Ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, αλλά εμείς θα πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες. Είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που δέχεστε πάνω από ένα γκολ σε ένα παιχνίδι. Σωστά, ναι. Η άμυνα σήμερα. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, συμβαίνουν. Μεγαλύτερο πρόβλημα όμως φέτος μπορεί να πει κανείς ότι είναι το εύκολο γκολ για τη Σαντορίνη. Γιατί ο Κανούλας, ας πούμε, έχει τα 3 από τα 5 που έχει σκοράρει η ομάδα. Σήμερα είχαμε και πρόβλημα να βάλει λίγο έναν τραυματία και δεν θέλαμε να σκέφτε για αυτό που ξέρουμε. Θεωρούμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι κλειστά. Δεν ανοίγουμε τα σκορ. Τώρα σε εμάς εδώ άνοιξε από τη δικιά μας περιόδου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι από αύριο και όλα στο μυαλό μας είναι ένα στο παιχνίδι με τον Ιάζη. Θα κάνουμε μια αποτίμηση για χθες, θα βρούμε τι έφταξε, δεν είναι τσίγουρο. Και από εκεί πέρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Για μας πλήρωμα που σας είπα ότι πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι που είναι στο γήπεδό μας με τον Ιάζη. Μιλήσαμε και με τον κύριο Φουσέ, είπε ότι ο στόχος δεν αλλάζει και ότι τα μυαλά της ομάδας δεν έχουν πάρει αέρα. Ισχύει αυτό ότι ο στόχος παραμένει είναι ίδιος? Βεβαίως είναι ο ίδιος. Άλλωστε θεωρώ ότι μια ομάδα που θέλει να λέγει το σοβαρά δεν μπορεί να αλλάξει με στους περίοδους στόχο. Άλλωστε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ομάδα που έχει σωθεί μαθηματικά. Όλες οι ομάδες είναι νέες, αυτές είμαστε και εμείς. Και πρέπει να πάρουμε βαθμούς για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στην επόμενη αγωνιστική.